Όσο πιο ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τόσο πιο δυνατός ο λαός. Κάλεσμα αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, πολιτικών προσφύγων και απογόνων. Εμείς, οι αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, οι πολιτικοί πρόσφυγες και οι απόγονοί μας, απευθύνουμε κάλεσμα στις οικογένειες των αγωνιστών, στους απόγονους δεύτερης και τρίτης γενιάς των αγωνιστών και των πολιτικών προσφύγων, να δώσουν αποφασιστικά τη μάχη για την ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις εκλογές 21 Μαΐου. Οι πρόγονοί μας ήταν ηρωικοί μαχητές που αγωνίστηκαν εμπνευσμένοι από τα ψηλά ιδανικά της λευτεριάς, της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του σοσιαλισμού, τα οποία υπηρέτησαν μέχρι το τέλος, όπως προσφέρουν ακόμα και σήμερα οι επιζώντες αγωνιστές. Τα ιδανικά της εποποίησης εθνικής μας αντίστασης και οι δίκαιοι αγώνες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας φωτίζουν και εμπνέουν και σήμερα τους αγώνες του λαού μας για ένα καλύτερο, φωτεινότερο μέλλον για μας, τα παιδιά μας, χωρίς πολέμους, χωρίς καταστροφές, χωρίς εκμετάλλευση και αδικία. Έχουμε όλοι εμείς ακατάλληλους δεσμούς με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που ήταν ο εμπνευστής, ο ιδρυτής, ο αιμοδότης και καθοδηγητής της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται στην πρωτοπορία όλων των αγώνων του λαού μας, που υπερασπίζεται την ίδια την ιστορική αλήθεια, τα οράματα και τα ιδανικά κάτω από τα οποία αγωνίστηκαν. Σήμερα προβάλλει πιο επιτακτικά από ποτέ η ανάγκη για την ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για να δυναμώσουν οι αγώνες, για να είναι πιο δυνατή η φωνή που από όλες τις θυσίες θα υπερασπίζεται τις λαϊκές διεκδικήσεις, παλεύει για τη δικαίωση των οραμάτων μας, για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Όλοι στη μάχη για την ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Οι απόγονοι των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, οι απόγονοι των αγωνιστών που βρέθηκαν στην πολιτική προσφυγιά, πρέπει να σταθούν και θα σταθούν στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Ακολουθούν υπογραφές των αγωνιστών.